Δυνατό μπουρίνι με καταρακτώδη βροχή στο Ρέθυμνο και ισχυρή νεροποντή στις Αρχάνες. Ο καιρός τρελάθηκε καθώς το σκηνικό δεν θυμίζει την καρδιά του καλοκαιριού, αλλά χειμώνα. Χειμώνιασε, ας πούμε. Ο καιρός έπαιρνε την ανάποδη του. Αλλά εμείς με το αυτόδικα είμαστε καλυμμένοι. Εδώ έβγαλε 2,5 πόντου νερό. Με 2,5 πόντου νερό. Εδώ, στο τετράγωνο, ας πούμε, εννοείται και καλά στο το Αρχάνο το λεκάνο πέδιο. Παρακάτω λένε πως δεν έβγαλε, από ό,τι ας πούμε ακούω. Το έκανα 2 πόντου, τσίγανε, ναι. Καμιά ώρα και κάτι. Έβρεχε συνεχώς. Βεβαίως, ναι. Σας θύμιζε καλοκαίρι, χειμώνα. Φυσικά χειμώνα. Κι αν πολλοί ευνηδιάστηκαν από την ανατροπή στο σκηνικό του καιρού και τις βροχές που διαδέχτηκαν τη ζέστη, οι αγρότες και αμπελουργοί είχαν έναν παραπάνω λόγο για να ανησυχήσουν. Φοβούνται ότι η βροχή θα δώσει την χαριστική βολή στα αμπέλια τους. Τι να κάνει, το νερό ήταν πολλή ώρα, πολύ δυνατό και κύβρεσε μια ώρα με πολύ νερό, το οποίο μέσα στο σταφύλι σαπίζει. Άμα δεν στεγνώξει γρήγορα και συνεχίσει ο καιρό, αλλά και σήμερα, θα έχουμε προβλήματα. Πολύ βροχή. Πολύ, πολύ. Κοντρές ψυχαλίδες. Είχαμε εδώ το νερό, το νέο, θα κάνουμε ζημιές βέβαια. Προπαντός πρώην μας πηχηλές θα κάνουμε ζημιές. Και στα άλλα, γιατί τα δένεια ζημιά να μας βάλει πάλι και ραντίζομαι και θέλω μας όλο λεφτά. Από είναι τα φάρμακα πανάχρηβα και τα πάντα. Το επόμενο διάστημα θα διαφανεί αν τα τερτύπια του καιρού έχουν αφήσει το σημάδι του στα αμπέλια, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ΕΑΣΥ, Μύρον Αχιλετζάκη, που μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV. Ήδη οι πρώιμες ποικιλίες έχουν ξεκινήσει τώρα και 4-5 μέρες και γίνεται η συγκομιδή. Αυτές οι ποικιλίες είναι οι ποικιλίες που έχουν βάλει τα λεγόμενα bricks, ζάχαρα, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές. Αυτά είναι πάρα πολύ ευαίσθητες. Επομένως, στις επόμενες μέρες είναι μια τυφλή ζημιά. Η βροχή ήταν καλή. Η ιστορία είναι ότι θα δημιουργηθούν ασθένειες, οι οποίες είναι κόστος για το προϊόν. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής καταγράφηκαν στους ποταμούς Λασιθίου 8 χιλιοστά, στο Τζερμιάδο 5,6, στο Μεταξοχώρι 4,4, στον Άγιο Νικόλαο 3,8 και στα Ανόγια 3,4 χιλιοστά. Η εικόνα και σήμερα στις Αρχάνες θύμιζε περισσότερο Ιανουάριο παρά Ιούλιο, με έναν γκρίζο ουρανό, ασθενείς βροχοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Βροχές σημειώθηκαν και στο Ηράκλειο και άλλες παραθαλάσσιες περιοχές του νησιού. Αυτό λοιπόν θα έχει σαν αποτέλεσμα να εντείνει λίγο αυτή την αστάθεια, να δημιουργήσει κάποιες περιοχές με βροχές. Και ευτυχώς τα φαινόμενα φαίνεται ότι ολοκληρώνουν τον κύκλο τους μεσημέρι νωρίς το απόγευμα της Κυριακής. Και στη συνέχεια περνάμε και πάλι στην κανονικότητα. Από τη Δευτέρα αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού.